Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τον κύκλο των πολιτικών μας συζητήσεων. Καλησπέριζω για αρχή τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και καθηγητή εγκληματολογίας, τον κύριο Άγγελο Τσιγκρή. Καλησπέρα σας, κύριε Τσιγκρή. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ για την αποδοχή της επικαλέστηκα και την επιστημονική σας ιδιότητα, καθώς είναι πολλά τα θέματα τα οποία περνούν από αυτή και έχουμε να συζητήσουμε. Θα ήθελα καταρχάς να σας ρωτήσω, ως αφορμή πριν περάσουμε στα γενικά, τι κατά τη γνώμη σας καθιστά τόσο ξεχωριστό, με την έννοια ότι σόκαρε πολύ περισσότερο από μια απλή δολοφονία, από μια απλή γυναικοκτονία, όπως θέλετε πείτε το, το έγκλημα στα γλυκά νερά, τι το καθιστά τόσο ξεχωριστό, ότι όλη η κοινή γνώμη είχε παραπλανηθεί επί 37 ημέρες από τον πιλότο? Ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Μελιγκόνη. Πρώτα απ' όλα, θα σας πω ότι το έγκλημα είναι μια πολύ ευαίσθητη, πέρα από υπόθεση, αλλά είναι και είδηση. Είναι κάτι σαν τα κάρβουνα. Ζεστό και αναμένο θα σε κάψει αν το πιάσεις. Σβησμένο θα σε λερώσει. Θέλει μια απόσταση και μια διακριτική μεταχείριση. Εδώ νομίζω η κατάσταση λίγο ξέφυγε στο συγκεκριμένο έγκλημα, με αποτέλεσμα να παραβιαστούν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και τέλος πάντων να ταλαιπωρηθεί ακόμα και η μνήμη της νεκρής. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή στον τρόπο που προσεγγίζει ο καθένας από εμάς στο δημόσιο λόγο του τέτοια ευαίσθητα ζητήματα. Προέκυψε και το θέμα του τριημέρου, δεν υπήρχε και τίποτε άλλο, ήταν μόνο θεματικό πλέον το ζήτημα της ενημέρωσης. Πιστεύω ότι πρέπει να βάλουμε μια τελεία και μια παύλα σε αυτό το θέμα και να δούμε πέρα από αυτό το ζήτημα, με αφορμή αυτό το ζήτημα, αλλά και με πολλά άλλα, το γενικότερο πρόβλημα της εγκληματικότητας. Πώς αυτή καταγράφεται και ποια είναι η πρόγνωση για το μέλλον. Κύριε Μελιγκόνη, αν δεν κάνουμε σήμερα την αποτύπωση της κοινωνικής συνθήκης, η οποία θα παράγει την εγκληματικότητα του αύριο, πρέπει να σας πω πάντα θα είμαστε ένα βήμα πριν τις εξελίξεις για το έγκλημα. Αυτό και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο επίπεδο του κόσμου. Και έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι ενώ συζητάμε για τη μετά την πανδημία εποχή, στο επίπεδο της ανάπτυξης, της οικονομίας, της ευημερίας των πολιτών, της απασχόλησης, πρέπει να μιλήσουμε και στο ζήτημα της δημόσιας ασφάλειας. Γιατί η δημόσια ασφάλεια, την οποία γνωρίζαμε, θα είναι διαφορετική στο μέλλον και ταυτοχρόνως το έγκλημα που θα καλείται να αντιμετωπίσει θα έχει αλλάξει πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο ήδη εμείς στο δικό μας επιστημονικό εργαστήριο έχουμε αρχίσει και το αποτυπώνουμε, το σχιαγραφούμε, το βλέπουμε, έχουμε κάνει τις απαραίτητες προγνώσεις και πρέπει να φτιάξουμε τα ανάλογα εργαλεία αντιμετώπισης αυτής της νέας εγκληματικότητας, η οποία είναι ήδη παρούσα. Κύριε Τσιγκρή, για να καταλάβω, μιλάτε τώρα για μια έξαρση του οργανωμένου εγκλήματος, γιατί φαντάζομαι 5 συμβόλαια θανάτου σε 52 ημέρες δεν είναι αυτό που θα λέγαμε μέσος όρος, ή μιλάτε για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην εγκληματικότητα αλλά και στο κοινωνικό σώμα και στη συλλογική ψυχολογία ο 1,5 χρόνος καραντίνας, η αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα? Έχουμε δει, ας πούμε, να αυξάνονται τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας κλπ. Γιατί από τα δύο μιλάμε? Γιατί φαντάζομαι ότι είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Κύριε Μελιγκόνη, πρώτα απ' όλα μιλάμε, είναι πάρα πολύ εύκολο το ερώτημά σας και μιλάμε για όλα αυτά που είπατε και για πολλά άλλα περισσότερα. Δείτε, κάνουμε ένα μεγάλο λάθος στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την εγκληματικότητα. Τη βλέπουμε αποσπασματικά. Βλέπουμε τη βία στα γήπεδα, τη βία στο σπίτι, δηλαδή την ενδοοικογενειακή βία, τη βία στο δρόμο, την οπαδική βία, τη βία μεταξύ συγγενών, φίλων, ζευγαριών. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε τα επιμέρους δέντρα και να χάνουμε το δάσος. Η βία είναι ένα ολόκληρο, ένα ολιστικό ζήτημα, το οποίο θέλει και μια ολιστική προσέγγιση. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι η βία και το έγκλημα αλλάζει άρδιν και αλλάζει συλλήβδιν. Αλλάζει και στο επίπεδο της ενδοοικογενειακής βίας. Τα τελευταία στοιχεία του Συμβούλου της Ευρώπης, κύριε Μελιγκόνη, δείχνουν, γιατί αυτό το περιστατικό που αναφέρατε στα γλυκά νερά είναι ένα ακραίο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, αλλά αυτή είναι η κορυφή του παγόβουνου. Σήμερα η ελληνική οικογένεια, αλλά και η μέση ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικογένεια, ζει ένα καινούριο δράμα, ένα γοργοθά. Γιατί η πανδημία του ενός και περισσότερο, από ενός έτους, το κλείσιμο του καθενός μας και η αλλαγή της κοινωνικής μας συμβίωσης
έφερε, θα σας έλεγα, σοβαρά προβλήματα στην οικογένεια, γιατί η οικογένεια ήταν ο μοναδικός πυρήνας, το μοναδικό αντιδραστήριο διεξαγωγής όλων των συγκρούσεων. Ναι. Δηλαδή ήταν ο μοναδικός χώρος από συμπίεση όλων των συλλογικών εντάσσεων. Mm-hmm. Αυτό δείχνουν τα τελευταία στοιχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ότι έχουμε μία στις τρεις ευρωπαϊκές οικογένειες να αντιμετωπίζει ένα έστω και μικρό πρόβλημα μιας μικρής υφέρουσας ενδοοικογενειακής βίας στην μετά την πανδημία εποχή. Ναι. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι αυτό είναι ένα κομμάτι. Δείτε τώρα το οργανωμένο έγκλημα. Mm-hmm. Το οργανωμένο έγκλημα για πολύ καιρό δεν είχε τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας. Γιατί όταν κλειστήκαμε μέσα, κλειστήκαμε όλοι. Δεν κλειστήκαμε μέσα οι υπόλοιποι, οι νόμιμοι και οι παράνομοι κυκλοφορούσαν ελεύθεροι. Ναι. Συνεπώς, σήμερα που ανοίγουν τα πράγματα, θα δούμε μια τελείως διαφορετική οργανωμένη εγκληματικότητα πλέον, την παραδοσιακή. Γιατί μέχρι τώρα. Άρα είναι εκκρεμότητες ξεκαθαρίσματος λογαριασμών που επί 1,5 χρόνο αναβάλλονταν, ας πούμε. Δείτε, τα τελευταία στοιχεία του FBI, και σας μιλάω με στοιχεία, δίνουν 800% αύξηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Mm-hmm. Διεθνώς σας λέω, αυτά είναι διεθνή στοιχεία. Ναι. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι πλέον όχι εμείς, δεν κάναμε μόνο εμείς τις συνεντεύξεις μας, τις συνεδριάσεις μας, τις επαφές μας διαδικτυακά, αλλά και το οργανωμένο έγκλημα έκανε τις εγκληματικές του πράξεις πλέον ηλεκτρονικά. Ναι. Τελειώνοντας αυτή η φάση που περάσαμε σαν κόσμος, θα περάσουμε πάλι στις παραδοσιακές μορφές με μια αλλαγμένη πλέον μορφή. Άρα και το οργανωμένο έγκλημα θα έχει αλλάξει. Mm-hmm. Και θα είναι και παραδοσιακό, αλλά θα είναι και ηλεκτρονικό. Ταυτοχρόνως, η βία. Τόσο καιρό είδαμε, κύριε Μερυγόνη, ότι δεν είχαμε βία στα γήπεδα. Ναι, αλλά η βία στα γήπεδα δεν τελείωσε. Απλώς τα γήπεδα δεν είχαν φυλάξεις, κερκίδες. Ήταν άδεια. Δεν είχαμε βία στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, bullying, αυτό που λέμε κακώς, ο σχολικός εκφοβισμός στα σχολεία. Mm-hmm. Ουσιαστικά, αυτό τι συνέβη. Δεν υπήρχαν μαθητές στα σχολεία. Αύριο όμως που θα ανοίξουν, τι περιμένουμε. Και η πρόγνωση, πρέπει να σας πω, ότι δεν είναι καθόλου ευίωνη. Ναι. Γιατί περιμένουμε μια κλιμάκωση αυτών των περιστατικών. Και αυτό θα σας πω, εμείς το λέμε στο πρώτο μάθημα που κάνουμε, τουλάχιστον εγώ αυτό κάνω στους μαθητές μου. Στο πρώτο μάθημα λέω ότι το έγκλημα δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πιστή απεικόνιση των σημείων της κοινωνικής παθογένειας. Όταν αλλάζει μια κοινωνία προς το καλύτερο, μειώνεται η εγκληματικότητα. Ναι. Όταν αλλάζει μια κοινωνία προς το χειρότερο, αυξάνεται η εγκληματικότητα. Σήμερα δεν μπορούμε να πούμε αν ο κόσμος, η Ευρώπη και ο κόσμος ολόκληρος έγινε μια χειρότερη κοινωνία. Αυτό το δούμε σε μάκρος χρόνο, αλλά σε κάθε περίπτωση έγινε μια διαφορετική κοινωνία. Σήμερα είμαστε περισσότερο αποστασιοποιημένοι, ο καθένας κλεισμένος στο καβούκι του, ο καθένας στο δικό του οικογενειακό ή στενό περίγερο. Mm-hmm. Αυτό έχει δημιουργήσει, θα σας έλεγα, μια αλλαγή της εγκληματικότητας. Αυτή η αλλαγή της εγκληματικότητας πρέπει να έχει και μια αλλαγή στα εργαλεία με τα οποία θα τα αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Και αν η ιατρική έχει πάρα πολλά φάρμακα να αντιμετωπίσει τις ασθένειες, την πανδημία και οποιοδήποτε άλλη ασθένεια, έχει χιλιάδες φάρμακα, εμείς έχουμε συγκεκριμένα. Έχουμε το νομοθετικό μας οπλοστάσιο, που είναι η νομοθεσία των κρατών μελών, αλλά ταυτοχρόνως και των υπερεθνικών οργανισμών, και ταυτοχρόνως η πρόληψη, η κοινωνική πρόληψη του εγκλήματος, που είναι το να χτυπάς τις αιτίες που γεννούν το πρόβλημα στη ρίζα τους, και ταυτοχρόνως οι ιδιωκτικές αρχές. Άρα λοιπόν σε αυτούς τους τρεις πυλώνες πρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες άμεσες αναδιαρθρώσεις σήμερα. Γιατί το έγκλημα δεν περιμένει, έχει αρχίσει να αλλάζει από χθες. Πάντως, κύριε Τσιγκρή, δεν είναι προβληματικό ότι όλα γίνονται υπό το κράτος του σοκ της επικαιρότητας. Είπατε πριν ότι το έγκλημα είναι σαν το κάρβουνο, άμα το πιάσει όταν είναι αναμένο, καίγεσαι. Όταν ήταν αναμένο, ας πούμε, στα γλυκά νερά, άνοιξε ξαφνικά η κυβέρνηση θέμα αύξησης των ποινών και τελικά αποδείχθηκε ότι δεν μπήκανε μέσα. Τέλος πάντων, αποδείχθηκε ότι είχαμε μία γυναικοκτονία. Όταν σοκαριστήκαμε όλοι από τον βιασμό στα Πετράλωνα, άνοιξε ξαφνικά θέμα νόμου Παρασκευόπουλου και κατάργησης αποσυμφορητικών νόμων. Λίγο τσάτρα πάτρα δεν γίνονται αυτές οι κουβέντες. Δεν είναι πολύ σοβαρά θέματα για να κρατάει η συζήτησή τους μόνο δύο βράδια στη Βουλή και στα τηλεπαράθυρα. Κύριε Μελυγκόνη, κοιτάξτε. Πιστεύω ότι μια συζήτηση για την μεταρρύθμιση του ποινικού μας δικαίου είναι πάντα επίκαιρη. Mm-hmm. Πόσο μάλιστα όταν τώρα επίκειται η τροποποίηση και η μεταρρύθμιση του ποινικού μας κώδικα και του κώδικα ποινικής δικονομίας. Άρα τώρα είναι πολύ επίκαιρη. Δεν πρέπει να τη σταματήσουμε. Mm-hmm. Δεν πρέπει δηλαδή να αρχίσει και να σταματήσει
με ένα έγκλημα το οποίο είναι στην επικαιρότητα πρέπει να είναι διαρκής μέχρι να κατατεθεί στη διαβούλευση στους ανάλογους φορείς το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ επίκαιρη η συζήτηση αυτή. Σε κάθε περίπτωση όμως πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση της άρδην αύξησης ή μείωσης, ναι, της αποφυλάκησης ή της ελάττωσης, της ελάφρυνσης είναι λάθος σε κάθε περίπτωση. Αυτό που χρειάζεται η νομοθεσία για να λειτουργεί σωστά, mm-hmm, ως ένα εξαρτημένο αντανακλαστικό των πολιτών και ταυτοχρόνου σαν το θεμελιώδες όπλο κοινωνικής άμυνας της κοινωνίας, είναι πρώτα και κύρια ο νόμος να είναι δίκαιος και να είναι αποτελεσματικός. Μάλιστα. Δεν θέλουμε ούτε αυστηρή νομοθεσία, mm-hmm, ούτε επίοικης. Πρέπει να είναι δίκαιη. Και θα σας έλεγα ότι εδώ μπορούμε να κάνουμε πολλά βήματα. Υπάρχουν διατάξεις οι οποίες έχουν, θα σας έλεγα, ποινές, οι οποίες είναι μια άλλη εποχή. Υπάρχουν διατάξεις οι οποίες φτιάχτηκαν για μια άλλη κοινωνική οργάνωση και για μια άλλη εγκληματικότητα. Σήμερα όμως, γιατί όταν έγινε η τελευταία μεγάλη μεταρρύθμιση του τελικού μας κώδικα, mm-hmm, ήταν το έτος 1984 και τώρα έχουν περάσει σχεδόν 4 δεκαετίες. Mm-hmm. Έχει αλλάξει η Ελλάδα, είμαστε μια άλλη χώρα. Mm-hmm. Έχει αλλάξει το έγκλημα, άρα θέλουμε και μια αλλαγμένη, καινούρια, σύμφωνη και αποτελεσματική νομοθεσία. Θα σας έλεγα, σας φέρω παράδειγμα με το θέμα του βιασμού. Και να κλείσουμε με αυτό, αν θέλετε. Ναι. Αυτό. Δείτε. Έχουμε μια αριθμία, το έχω πει και στη Βουλή, κύριε Μελικό. Κάποιο που θα βιάσει 25 παιδιά. Σε 15 χρόνια θα είναι έξω. Αυτό όμως θα σας έλεγα ότι είναι ανορθολογικό. Ναι. Γιατί το έγκλημα ενός βιασμού παιδιού είναι ανεπανόρθωτο και ανεπούλωτο στις πληγές και στις συνέπειές του. Είχα πει και επιμένω ότι ένα παιδί είναι καλύτερα να το σκοτώσεις, ένα παιδί είναι κάτω των 12 ετών. Ναι, ναι. Ένα παιδί είναι καλύτερα να το σκοτώσεις παρά να το βιάσεις. Mm-hmm. Αν το σκοτώσεις, το παιδί θα παθάνει άπαξ. Αν το βιάσεις, πεθαίνει κάθε μέρα. Και κάθε νύχτα. Άρα, εδώ χρειάζεται μια άλλη ποινή, ισόβια κάθεξη. Μας σας έλεγα όμως και ένα με βάση το κυπριακό μοντέλο, και αυτό το έχω προτείνει. Την διαβίου κάθεξη. Η διαβίου κάθεξη θα είναι για συγκεκριμένα εγκλήματα πολύς βαριάς, mm-hmm, κοινωνικοειθικής απαξίας. Και βεβαίως, θέλετε να πούμε, να είναι για πολυυπότροπους εγκληματίες. Για πολυυπότροπους ανθρωποκτόνους, εμπόρους ναρκωτικών, για οργανωμένο έγκλημα, μάλιστα, για εγκληματικές οργανώσεις. Αυτή όμως η ποινή. Τη στιγμή που θα κριθεί ένας τελεσίδικα και αμετάκλητα, ναι, θα πρέπει να μείνει όλο το βίο του στη φυλακή. Πρέπει να τα συζητήσουμε σαν πολιτικό σύστημα. Έχουμε υποχρέωση σήμερα απέναντι στην κοινωνία και στα παιδιά μας, μάλιστα, να δώσουμε πιστικές απαντήσεις στο έγκλημα το οποίο απειλεί και είναι, θα σας έλεγα, ήδη στα πόδια μας. Κύριε Τσιγκρή, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε εγώ, καλά. Κύριε, λοιπόν, ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ.